τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη που μπορεί να έχει η εξοικονόμηση ενέργειας με βάση την πανευρωπαϊκή κίνηση σύμφωνο των Δημάρχων αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος στην Καλαμάτα. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης αηφόρου ενέργειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με επίκεντρο την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ορίμανση και υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης, καθώς και οι πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας από τους πολίτες. Βοηθάει τους Δήμους, έχει στόχο να βοηθήσει τους Δήμους, ώστε να ενταχθούν και αυτοί στο σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την εξοικονόμηση ενέργειας και βεβαίως για την εξοικονόμηση κόστους, για την μείωση του κόστους του ενεργειακού που έχουμε στα δημόσια κτίρια και με αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσουν η ΟΤΑ και η Περιφέρεια και η Δήμη ως πρότυπο για να μειωθεί το κόστος και να εξοικονομηθεί ενέργεια και στις οικίες. Θέλω να ξεκαθαρίσω, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές για ενεργειακή αναβάθμιση, για προσπάθεια μείωση των δαπανών από την ενέργεια, για δράση ανάλογα στο παρελθόν, ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μιλάμε για μια προσπάθεια της Περιφέρειας να μπορέσει να συνεργαστεί με τις δημοτικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει, όπως γνωρίζετε, να καταθέσουν κάθε μία χωριστά το δικαιώδη σχέδιο για την αηφορία στην ενέργεια. Για να γίνει όμως αυτό, δεν απαιτούνται απλές μελέτες. Απαιτούνται business plan, συγκεκριμένα δηλαδή σχεδιαγράμματα, τα οποία θα έχουν να κάνουν με αποτελέσματα, χρονοδιαγράμματα και ανταποκριτικά ωφέλη στην κοινωνία. Λίγος πολύ, όλοι γνωρίζουμε τις συνέπειες που έχει η ενεργειακή κατανάλωση στην κλιματική αλλαγή, η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης στην παραγωγή ρήπων που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή. Όλοι έχουμε ακούσει από πάρα πολλές τοποθετήσεις επιστημόνων αλλά και γενικότερα παρατηρήσεις και διεθνώς πάρα πολλών κέντρων, το πόσο πραγματικά έχει αυξηθεί εξαιτίας της ανάπτυξης που έχει δημιουργηθεί, της οικονομικής ανάπτυξης, πόσο έχει αυξηθεί η ανάγκη σε κατανάλωση ενέργειας και εξαιτού του φαινομένου η επηρέαση στο περιβάλλον, ο διεθνός στο περιβάλλον και για την ένταση του φαινομένου θερμοκηπίου του οποίου ζούμε και όλοι βλέπουμε και τις συνέπειές τους πολλές φορές στα εταιρικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν στο επίπεδο αυτό αποφασίστηκε ότι πρέπει να υπάρχει βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσα από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και όλα αυτά είναι κέρδιας και σημασίας ενεργειακές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ήδη ανέφερα και αποφασιστεί από το 2008. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τελευταίες δεκαετίες λοιπόν παρατηρήθηκε ταχύτατη οικονομική ανάπτυξη η οποία αύξησε τις ενεργειακές ανάγκες των κρατών μελών και έτσι η κοινωνική νομοθεσία σχετικά με την ενεργειακή απόδοση αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα υπόβαθρο το οποίο θα πρέπει να εντοπιστεί και να διαχειριστεί σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες και όλες τις εθνικές πρωτοβουλίες.